Οι πύλες άνοιξαν, τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν, αλλά ελάχιστοι τουρίστες έφτασαν. Από την 1η Αυγούστου η Κύπρος επιτρέπει την άφιξη Βρετανών τουριστών. Όμως τα τουριστικά γκρουπ των προηγούμενων ετών δεν υπάρχουν. Όσοι φτάνουν στην Κύπρο έρχονται κυρίως ως μεμονωμένοι επισκέπτες. Δεν θα υπάρχουν πολλοί τουρίστες από τη Βρετανία και άλλες περιοχές και έτσι πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερο για εμάς τις παραλίες. Θα είναι σαν ιδιωτικές. Αυτό είναι καλό. Οι Βρετανοί αποτελούν συνήθως την πλειοψηφία των τουριστών στην Κύπρο. Φέτος όμως δεν την προτιμούν. Καταρχάς γιατί πολλοί επιλέγουν διακοπές εντός συνόρων. Επίσης η Βρετανία βρίσκεται στην κατηγορία Β στη λίστα της Κύπρου. Αυτό σημαίνει ότι οι Βρετανοί πρέπει να παρουσιάζουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ όταν φτάνουν στο νησί. Από τα ξενοδοχεία της Κύπρου τα περισσότερα παραμένουν κλειστά. Σε όσα άνοιξαν, οι πληρώτες δεν ξεπερνούν το 40%. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που παίρνουν άδεια και οι ντόπιοι, οπότε αυτό θα μας βοηθήσει. Δεν θα φτάσουμε στα υψηλά ποσοστά κρατήσεων που θέλαμε, αλλά περιμένουμε πληρότητα 50% τον Αύγουστο. Ο τουρισμός αποφέρει περίπου το 12% της οικονομίας στην Κύπρο. Ο επικεφαλής της Ένωσης Ξενοδόχων πιστεύει ότι θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά. Ο κλάδος θα χρειαστεί 2 με 3 χρόνια για να ανακάμψει και να επιστρέψει στα επίπεδα ανάπτυξης του 2019. Και θα χρειαστούν 2 με 3 χρόνια με την προϋπόθεση ότι όλα θα πάνε καλά με την πανδημία. Το πρώτο εξάμηνο του έτους οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο ήταν μειωμένες κατά 98%.